Η ανάδειξη της ιστορίας της Καβάλας βρέθηκε στο επίκεντρο συνεργασίας του Δήμου με τον γιο του αείμνηστου Νίκου Ρουδομέτο Βίκτορ, ο οποίος θα παραχωρήσει στον Δήμο Καβάλας το ιστορικό αρχείο του πατέρα του. Ο οποίος άφησε ένα πλούσιο έργο πίσω του, ένα πλούσιο αρχείο, το οποίο νομίζω ότι θα βοηθήσει την ιστορία αλλά και όλους τους μελετητές οι οποίοι πρόκειται να ασχοληθούν στο μέλλον με την ιστορία της Καβάλας. Σήμερα λοιπόν έχουμε την τιμή να έχουμε δίπλα μας, να είναι εδώ σήμερα, ο γιος του κυρίου Ρουδομέτοφ, ο Βίκτορ Ρουδομέτοφ, ο οποίος είναι ο γιος του. Είχε λοιπόν την ευγενή καλοσύνη και την, ας το πούμε, την αγάπη, να δείξει την αγάπη του προς την πόλη, αρχίζοντας μία συνεργασία με τον Δήμο Καβάλας. Στην αρχή έχουμε συμφωνήσει θα πάρουμε να μας παραχωρήσει το αρχείο που είχε ο Ρουδομέτοφ σε εφημερίδες και σταδιακά θα προβούμε και σε άλλες και σε άλλη συνεργασία και σε άλλη παραχώρηση, όπως είναι η παραχώρηση φωτογραφιών που έχει τραβήξει ο ίδιος ο Ρουδομέτοφ και αφορούν την Καβάλα. Και είμαι εξαιρετικά χαρούμενος που ο Δήμος έχει πάρει αυτή την πρωτοβουλία. Είναι πράγματι κάτι το οποίο ήθελα να γίνει εδώ και πολύ καιρό, δεδομένου ότι πρέπει το υλικό αυτό να βρει το μόνιμο σπίτι του. Και η αλήθεια είναι ότι η πλειοψηφία αυτού του υλικού έχει ιδιαίτερη σημασία για την πόλη της Καβάλας, την ίδια. Οπότε είναι σημαντικό ο Δήμος να φροντίσει την μόνιμη στέγασή του, κυρίως την διασφάλισή του σε βάθος χρόνου, δεδομένου ότι το αρχείο τύπου στεγάζεται αυτή τη στιγμή σε ημιυπαίθριο χώρο, το οποίο βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε με τα χρόνια, δεν βοηθάει στην διατήρηση του υλικού. Είναι η συνέχεια, είναι η έρευνα, είναι το πρόγραμμα που και ο ίδιος μας διαβεβαίωσε ότι θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε όλοι μαζί. Αυτό αναβαθμίζει πάρα πολύ την πόλη μας, ακόμα και σε επίπεδο πανεπιστημιακό. Το όταν έρχονται εδώ άνθρωποι για να ερευνήσουν την πόλη μας, θα έχουν ένα ολοκληρωμένο αρχείο ενός ανθρώπου, ο οποίος πραγματικά κατέγραψε την ιστορία της πόλης. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που δείχνει και το σέβας του Δήμου απέναντι στον Νικόλα Ρουδομέτοφ, είναι αυτό που υποσχέθηκε ο Δήμαρχος και ο Δήμος Καβάλας, το να μετενομάσει μία αίθουσα στο όνομα Νικολάου Ρουδομέτοφ. Είναι μία κίνηση η οποία δείχνει και την ευγνωμοσύνη απέναντι σε έναν άνθρωπο